Καλό μεσημέρι, καλό μήνα. Την Τετάρτη, 30 Οκτωβρίου 2024, πραγματοποιήθηκε η συνάντηση του Πρόεδρου τη Κυπριακή Δημοκρατία, κ. Νίκου Χρυστοδουλίδη, με τον Πρόεδρο των ΗΠΑ, κ. Τζον Μπάιντεν. Η συνάντηση που έλαβε χώρα στο ΒΑΛ Γραφείο στο Λευκό Οίκο πραγματοποιήθηκε κατόπιν πρόσκληση που απίφθινε ο Πρόεδρο Μπάιτεν προ τον Πρόεδρο Χρυστοδουλίδη και διήρκησε περίπου μία ώρα. Τόσο η ίδια η πρόσκληση, αλλά και η ίδια η συνάντηση συνιστούν ιστορικό ορόσημο στην πορεία των διμερών σχέσεων των δύο χωρών. Η σημασία τη συνάντηση, σε συνάρτηση με την διάρκεια και την σύνθεση αυτή, καταδεικνύουν την προσέγγιση των ΗΠΑ προ την χώρα μα. Οι ΗΠΑ αναγνωρίζουν την Κύπρο ω έναν αξιόπιστο και σταθερό εταίρο στην περιοχή. Μια χώρα που η εξωτερική τη πολιτική είναι σαφή και ξεκάθαρη, χωρί παρεκκλήσει και παλινδρομήσει. Αυτό είναι το αποτέλεσμα μεθοδική και συστηματική δουλειά που συνοδεύεται από πράξει και έργα και όχι διακηρύξει. Η συνάντηση των Προέδρων Χριστοδουλίδη Μπάιντεν αποτελεί κορύφωση μια αλληλουχία πρωτοβουλειών και ενεργειών τη Κυπριακή Δημοκρατία, αλλά και ταυτόχρονα ισχυρό εφαλτήριο θεμελίωση μια νέα εποχή στι διμερεί σχέσει των δύο χωρών. Τα μηνύματα που στέλνουν οι ΗΠΑ είναι ισχυρά και δεν στερούνται ούτε ουσία ούτε συμβολισμού. Ο πρόεδρο των ΗΠΑ για πρώτη φορά μετά από 28 χρόνια προσκαλεί τον πρόεδρο τη Κυπριακή Δημοκρατία στον Λευκό οίκο, επειδή ακριβώ οι ΗΠΑ έχουν πλέον πιστεί για τι δυνατότητε ενδυνάμωση αυτή τη σχέση και τη προοπτική εμβάθυνση τη, αλλά και διεύρυνση τη σε μια σειρά αποτομή. Ταυτόχρονα όμω και εξίσου σημαντικό, οι σχέσει των δύο χωρών πλέον ούτε ετεροπροσδιορίζονται, ούτε ετεροκαθορίζονται. Πρόκειται για σχέσεις εταίρων με συγκλίνουσες επιδιώξεις. Από την αποφασιστικότητα της κυβέρνησης ως προς την παράκαψη κυρώσεων κατά της Ρωσίας και του ξοπλήματος βρώμικου χρήματος με την συνδρομή Αμερικανικών Αρχών, μέχρι και τον σχεδιασμό και υλοποίηση της πρωτοβουλίας Αμάλθια, μια γέφυρα ζωή στον άμαχο πληθυσμό τη Γάζα σε μια κρίσιμη για την περιοχή και το παγκόσμιο στιγμή, και την υποβοήθηση εκένωση μέσω τη Κύπρου πολιτών τρίτων κρατών, περιλαμβανωμένων Αμερικανών υπηκόων από την περιοχή μα, η Κύπρο, αναδεικνύεται ένα πόλο σταθερότητα, ασφάλεια και αξιοπιστία σε μια περιοχή γεμάτη προκλήσει. Είναι αυτή η σταθερή πορεία συνέπεια και συνέχεια, μακριά από τεθλασμένε εκτροπέ, μαζί με την εξωστρεφή διπλωματία που οδήγησε στην συνάντηση τη 30η Οκτωβρίου. Ο πρόεδρο των ΗΠΑ συζήτησε με τον πρόεδρο Χριστοδουλίδη την κρίση στην περιοχή μα και πώ αυτή εξελίσσεται, εξαίροντα την Κυπριακή Δημοκρατία για την πρωτοβουλία Αμάλθια και αναγνωρίζοντα την καταλητική συμβολή τη ανθρωπιστική βοήθεια πέραν των 23.000 τόνων που μέσω του θαλάσσιου διαδρόμου έφτασε στον άμαχο πληθυσμό στην Γάζα. Η εντατικοποίηση τη συνεργασία σε τομεί όπω είναι η προσέλκυση επενδύσεων, η ενέργεια, η άμυνα και η ασφάλεια, η τεχνολογία, αλλά και η πρόθεση της ένταξης της χώρας μας στο πρόγραμμα απαλλαγή θεώρησης διαβατηρίων το αμέσω επόμενο διάστημα βρέθηκαν στην ατζέντα της συνάντησης των δύο ηγετών σε συνέχεια ασφαλώς των αποτελεσμάτων του πρώτου γύρου στρατογικού διαλόγου που ολοκληρώθηκε μόλις την περασμένη εβδομάδα. Ο στρατηγικός διάλογος Κύπρου-ΟΠΑ ένα σχήμα διμερών συνεργασιών που οι ΙΠΑ έχουν με πολύ λίγα κράτη το παγκόσμιο, στοχεύει στην εντατική Ενίσχυση τη συνεργασία των δύο χωρών, με πολύ συγκεκριμένα παραδοτέα, στην βάση ενό καθορισμένου οδικού χάρτη, με προοδευτική πρόοδο στην υλοποίηση των στόχων που έχουν τεθεί σε μια σειρά θεματικών. Τα μηνύματα τη συνάντηση από τον ίδιο τον πρόεδρο των ΗΠΑ εξέπεψαν προ κάθε κατεύθυνση τον αναβαθμισμένο ρόλο τη χώρα μα, αλλά και βρίσκονταν ευθυγραμμισμένα και στην ίδια συχνότητα με τι εθνικέ μα επιδιώξει. Η επαναβεβαίωση τη προσήλωση των ΗΠΑ με τον πλέον επίσημο και φαντικό τρόπο προ τι προσπάθειε που καταβάλουμε για επίλυση του κυπριακού προβλήματο και η ρητή αναφορά στο συμφωνημένο πλαίσιο τη διζωνική δικαιωτική ομοσπονδία με πολιτική ισότητα, όπω αυτή αναφέρεται σε όλα τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλεία των ΗΠΑ, αποτελεί μια ισχυρότατη ψήφο εμπιστοσύνη στι προσπάθειέ μα αλλά και του ιδίου του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, σε μια περίοδο που επίκειται η σύγκληση τη διευρυμένη συνάντηση για διερεύνηση προοπτική επανέναρξη των διαπραγματεύσεων από το σημείο που έχουν διακοπεί. Είναι πλέον εμφανέ στην διεθνή κοινότητα ότι οι δυνατότητε μια επανενωμένη Κύπρου και οι προοπτικέ τη μπορούν να είναι καταλητικέ τόσο για την ίδια τη χώρα μα, αλλά και για την ευρύτερη περιοχή. Μια Κύπρο απαλλαγμένη από ξένου στρατού κατοχή. Που να συνεχίζει να ασκεί ανεξάρτητα μια αταλάντευτη, συνεπή εξωτερική πολιτική, μπορεί να συμβάλλει καθοριστικά στην ασφάλεια και στην σταθερότητα τη ευρύτερη περιοχή μα. Με την ίδια ένταση, με τον ίδιο βηματισμό, θα συνεχίσουμε τι προσπάθειε για περαιτέρω αναβάθμιση τη χώρα μα διεθνώ. Μέσω τη ενεργού διπλωματία, ω καταλήτη, η χώρα μα ακολουθεί ανωδική πορεία, διαστέλλεται πέραν των γεωγραφικών ορίων τη και αναδεικνύεται ο ρόλο τη στην περιοχή. Αυτή την Κύπρο είναι που να συνεχίσουμε να οικοδομούμε. Μια χώρα σύγχρονη, εξωστρεφή. Την Κύπρο τη ελπίδα, τη προοπτική και τη ανάπτυξη. Μέσα από τι συνεργασίε και την σαφήνεια του προσανατολισμού μα, να χτίζουμε συμμαχίε σταθερότητα. Άλλωστε, όπω ο πρόεδρο Βάιντεν ανέφερε, ένα κράτο είναι τόσο ισχυρό όσο οι συμμαχίε του. Ο πρόεδρο τη Δημοκρατία, κατά την επιστροφή του από τι ΗΠΑ, πραγματοποίησε συνάντηση με τον Έλληνα Πρωθυπουργό χθε, 31 Οκτωβρίου, στο Μέγαρο Μαξίμου. Ο πρόεδρο Χριστοδουλίδη ενημέρωσε τον Έλληνα Πρωθυπουργό για τα αποτελέσματα τη συνάντηση με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, ενώ ενημέρωσε επίση για την κοινή συνάντηση τη 15η Οκτωβρίου με τον κύριο Τατάρ και τον Γενικό Γραμματέα των ΗΠΑ, ω αποτέλεσμα τη οποία. Επίκειται η σύγκληση διευρυμένη συνάντηση στην παρουσία των εγκύτριων δυνάμεων. Υπό το φω τη διευρυμένη συνάντηση, συζητήθηκε και η επικείμενη επίσκεψη του Τούρκου Υπουργού Εξωτερικών στην Ελλάδα στι 8 Νοεμβρίου. Οι βελτιωμένε σχέσει Ελλάδο-Τουρκία μπορούν να συμβάλλουν στι προσπάθειε που καταβάλλουμε από κοινού, Λευκοσία και Αθήνα, για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων προ οριστική επίλυση του Κυπριακού εντό του συμφωνημένου πλαισίου. Πρόεδρο τη Δημοκρατία με τον Έλληνα Πρωθυπουργό συζήτησαν επίση του στόχου που επιθυμούν να τεθούν προ υλοποίηση εν ώψη τη δεύτερη διακυβερνητική συνόδου Ελλάδα-Κύπρου, η οποία ανακοινώνουμε σήμερα ότι θα πραγματοποιηθεί στην Λευκοσία στι 27 Νοεμβρίου 2024. Ο συντονισμό Κύπρου-Ελλάδο παραμένει στενό, διαρκή και άριστο. Οι κοινέ εθνικέ επιδιώξει, με ύψιστο στόχο την οριστική επίλυση του Κυπριακού, βρίσκονται στον πυρήνα των προσπαθειών μα. Δόθηκε στην δημοσιότητα την Τετάρτη 30 Οκτωβρίου η ετήσια έκθεση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την ενταξιακή πορεία τη Τουρκία στο πλαίσιο του πακέτου των εκθέσεων για την διαδικασία διεύρυνση του 2024. Η έκθεση αποτυπώνει την ιδιαίτερη σημασία που αποδίδει η Ευρωπαϊκή Ένωση στην συνέχιση και την πρόοδο των συνομιλιών για την επίλυση του Κυπριακού. Η ιδιαίτερη σημασία αξιολογείται το νέο στοιχείο τη φετινή έκθεση ω προ την αναφορά σε σταδιακή, αναλογική, και αναστρέψει με επανεμπλοκή τη Ευρωπαϊκή Ένωση με την Τουρκία, στοιχείο που ανάγεται και εναρμονίζεται με τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Απριλίου του 2024. Συγκεκριμένα στην έκθεση, σημειώνεται ότι η επικοδομητική στάση τη Τουρκία είναι απαραίτητη για να προχωρήσει η προσπάθεια και τονίζεται η σημασία που αποδίδεται στην επανέναρξη και πρόοδο τη διαπραγματεύσει για τον Κυπριακό για την περαιτέρω ενίσχυση των σχέσεων Ευρωπαϊκή Ένωση-Τουρκία. Με σαφήνεια καταγράφεται η άρνηση τη Τουρκία για εφαρμογή των κυπρογενών τη υποχρεώσεων, τι οποίε οφείλει να εκπληρώσει. Όπω επίση και το γεγονό ότι παρά την διεθνή καταδίκη και την μη αποδοχή του επικισμού, η Τουρκία δεν ανέστρεψε τι ενέργειέ τη για άνοιγμα τη περίκληση τη πόλη των Βαροσίων, δημιουργώντα νέα τετελεσμένα. Ενώ γίνεται αναφορά και στου περιορισμού που επιβλήθηκαν στην ειρνευτική δύναμη παραβιάζοντα το ψήφισμα 789 του Συμβουλίου Ασφαλεία του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και καλείται η Άγκυρα, όπω σεβαστεί πλήρω τα ψηφίσματα 550, 789, και 1251. Παράλληλα, η Τουρκία καλείται να αποφύγει μονομερεί ενέργειε που θα μπορούσαν να αυξήσουν την ένταση στο νησί και να υπονομεύσουν την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων. Ενώ στην έκθεση σημειώνεται ότι η Τουρκία συνένεσε στον διορισμό τη προσωπική απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, Καταγράφονται και οι θέσει τη Άγκυρα ω προ του περιορισμού τη διάρκεια και του περιεχομένου τη εντολή τη. Επιβεβαιώνεται εκ νέου η προσήλωση τη Ευρωπαϊκή Ένωση στη συνολική διευθέτηση στο πλαίσιο του ΟΕΕ και αναπαράγεται το κείμενο συμπερασμάτων Ευρωπαϊκού Συμβουλίου τον Απρίλιο του 2024. Καταγράφεται επίση ότι η Τουρκία συνεχίζει την πρόθεση τη λύση δύο κρατών. Επαναλαμβάνεται δε ότι σύμφωνα και με τα σχετικά ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλεία, η Ευρωπαϊκή Ένωση αναγνωρίζει μόνο την Κυπριακή Δημοκρατία. Καταγράφεται επίση στην έκθεση ότι οι ενέργειε που συμβάλλουν με οποιοδήποτε τρόπο στην αναγνώριση τη αποσχεστική εντότητα δυναμητίζουν την προσπάθεια επανέναρξη των διαπραγματεύσεων στο πλαίσιο των Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Εντό αυτού του πλαισίου, η έκθεση περιλαμβάνει αρνητική αναφορά ω προ τι προσπάθειε τη Τουρκία για προώθηση τη αποσχεστική οντότητα σε οργανισμό τουρκόφωνων κρατών, αλλά και ω προ προσχε... του σχεδιασμού τη Τουρκία για την παράνομη ηλεκτρική διασύνδεση με την αποσχιστική οντότητα. Ο ίδιο ο Ήπατο εκπρόσωπο ο τη Ευρωπαϊκή Ένωση, κ. Μπορέλ, κατά την παρουσίαση των εκθέσεων, εξέφρασε την ελπίδα ότι η Τουρκία θα στηρίξει ενεργά τι διαπραγματεύσει για μια δίκαιη, βιώσιμη και συνολική διευθέτηση στο κυπριακό ζήτημα εντό του πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών. Ο κ. Μπορέλ σημείωσε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θεωρεί Ιδιαίτερα σημαντική την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων για την περαιτέρω ενίσχυση τη συνεργασία Ευρωπαϊκή Ένωση Τουρκία, ενώ επανέλαβε την ετοιμότητα των Βρυξελών να διαδραματίσουν ενεργό ρόλο στην υποστήριξη όλων των σταδίων τη διαδικασία των διαπραγματεύσεων. Όπω κατ' επανάληψη έχουμε δηλώσει ω Κυπριακή Δημοκρατία, αλλά και ω η θέση των Ευρωπαίων εταίρων μα, η Κύπρο είναι Ευρώπη και η Ευρώπη είναι Κύπρο. Το Κυπριακό είναι Ευρωπαϊκό πρόβλημα. Και ω τέτοιο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει καθοριστικό ρόλο να διαδραματίσει. Μέσω των συμπερασμάτων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του περασμένου Απριλίου, έχουμε αποστείλει ένα σαφέ μήνυμα ω Ευρωπαϊκή Οικογένεια στην Τουρκία για τι θετικέ πρόπτικε που μπορούν να υπάρξουν στα πολύ σημαντικά σημεία που την ενδιαφέρουν, αλλά θα πρέπει και η ίδια η Τουρκία να δείξει εμπράκτο την δική τη επικοδομητική στάση όσον αφορά το Κυπριακό. Η δική μα ειλικρινή πολιτική βούληση παραμένει αμύωτη και με την ίδια συνέπεια και νυφάλια στάση θα συνεχίσουμε να συμβάλλουμε θετικά και επικοδομητικά. Ευχαριστώ. Τη κατοχική πλευρά σε ό,τι αφορά την ουδέτερη ζώνη. είδαμε τι τελευταίε μέρε Κάποιε ενέργειε να γίνονται στη Δένια. Υπήρχαν καταγγελίες, υπήρξαν καταγγελίε μάλλον από κατοίκου τη περιοχή ότι πλέον 300 με 400 δεκάρια γη που ήταν στην νεκρή ζώνη έχουν περάσει με τον έναν ή τον άλλο τρόπο στα χέρια των κατοχικών δυνάμεων. Ποιε mm -hmm. είναι οι ενέργειε που κάνει η κυβέρνηση προ αυτήν την κατεύθυνση και αν έχουμε γνώση ότι αληθεύουν αυτέ οι καταγγελίε για την γη και του κλήρου που νέμονται οι Είναι γνωστό ότι είχε υπάρξει ένα επεισόδιο ένταση στην, στην περιοχή της νεκρής ζώνης. Το Υπουργείο Εξωτερικών ήδη προβαίνει σε συγκεκριμένες ενέργειες για αυτές τις παράνομες ενέργειες από πλευράς του ψευδοκράτους και μέσω της διπλωματικής οδού, κυρίως ασφαλώς πρωτίστως με την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και με τα Ηνωμένα ΕΕ, Έθνη, θα αντιμετωπίσουμε και αυτές τις προκλήσεις. Κάμετε λόγο για παραδοτέα και συγκεκριμένο οδικό χάρτη σε σχέση με τα όσα έχουν συμφωνηθεί κατά την επίσκεψή σα στι ΗΠΑ και τη Ένωση του Προέδρου με τον κύριο Μπάιντεν. Μπορείτε να γίνετε πιο σαφή σχετικά με αυτά τα παραδοτέα. Εντάξει, αυτό το οποίο θα πρέπει να επαναλάβουμε για ακόμη μια φορά και είναι αυτό το οποίο θα πρέπει να θυμόμαστε γιατί πραγματικά αποτελεί ένα, ένα ορόσημο στι σχέσει Κύπρου-ΗΠΑ είναι ο στρατηγικό διάλογο που έχουμε υπογράψει τον περασμένο Ιούλιο ο στρατηγικό διάλογο είναι ουσιαστικά ένα οδικό χάρτη μέσα από ένα καθορισμένο τακτικό πρόγραμμα επαφών τη Κυπριακή Δημοκρατία και των ΗΠΑ σε όλα τα επίπεδα, με θεματικέ ενότητε σε κάθε γύρο. Παναλαμβάνω, ο πρώτο γύρο ολοκληρώθηκε την προηγούμενη εβδομάδα με πολύ συγκεκριμένα αποτελέσματα και αυτοί οι γύροι θα συνεχίσουν και μέσω αυτού του στρατηγικού διαλόγου, σε μια σειρά αποτομή, είτε αυτή αφορά η συνεργασία στην άμυνα, είτε αυτή αφορά τη συνεργασία σε προγράμματα έρευνα και καινοτομία ή στην ενέργεια, θα υπάρξουν αυτά συγκεκριμένα αποτελέσματα το επόμενο διάστημα. Ο στρατηγικό διάλογο θα αρχίσει να παίρνει σάρκα και οστά του επόμενου μήνε, μέσα από την υλοποίηση αυτών των, των στόχων που έχουν τεθεί. Αυτό το οποίο βρίσκεται ενώπιον μα την επόμενη περίοδο, αν θέλετε, είναι η ένταξη τη χώρα μα στο πρόγραμμα απαλλαγή θεωρήσεων εισόδου, το Visa Waiver Program. Το οποίο αναμένεται μια ομάδα τεχνοκρατών να επισκεφθεί την χώρα μα μάλλον εντό Δεκεμβρίου για τι τελικέ αξιολογήσει. Και οι εκτιμήσει είναι ότι εντό των πρώτων μηνών του 2025 θα πετύχουμε την ένταξη στο πρόγραμμα αυτό. Κύριε Πρόεδρε, δέχεται πειρά η κυβέρνηση από την αντιπολίτευση ότι έχετε δώσει γη και ήρω και έχει ξεκαθαρίσει ο δυτικό προσανατολισμό, αφήνοντα την πολιτική και κρατική ουδετερότητα στην άκρη. Αυτό το οποίο έχουμε πετύχει και αυτό για το οποίο θα πρέπει ω Κυπριακή Δημοκρατία να είμαστε υπερήφανοι, είναι την αναβάθμιση τη χώρα μα διεθνώ. Έχουμε πετύχει μέσα από, ναι, σαφήνεια στον προσανατολισμό μα με συνέπεια στην εξωτερική μας πολιτική, να, να είμαστε σήμερα σημαντικοί εταίροι μιας χώρας όπως είναι οι ΗΠΑ, ενός εκ των πέντε μονίμων μελών του Συμβουλίου Ασφαλείας. Έχουμε συνάψει μια πολύ σημαντική συμφωνία ως προς τον στρατηγικό διάλογο με τις ΗΠΑ. Να προσθέσω εδώ ότι αυτό το πολύ πετυχημένο σχήμα οι ΗΠΑ το έχουν μόνο με μερικές δεκάδες, λίγο περισσότερες από 30 χώρε ανά το παγκόσμιο, οι πλήστε εκ των οποίων μέλη, κράτη-μέλη του, του ΝΑΤΟ. Αυτό το οποίο μα χαρακτηρίζει και αυτό το οποίο θα συνεχίσουμε με την ίδια συνέπεια είναι ναι, ειλικρίνεια, καθαρότητα, σαφήνεια στην άσκηση τη εξωτερική πολιτική μα, ανάληψη πρωτοβουλειών και ενίσχυση του διπλωματικού μα αποτυπώματο με ταχύτητα αλλά και διαστολή μεγαλύτερη του γεωγραφικού μας αποτυπώματος. Αυτό το οποίο θα πούμε για ακόμη μια φορά είναι ότι αυτές οι προσπάθειες θα συνεχίσουν γιατί ακριβώς το όραμά μας για την χώρα μας είναι να καταστεί διεθνώ μια χώρα αξιόπιστη, μια χώρα της ανάπτυξης και της πρόοδου. Και νομίζω ότι σε αυτό τον δρόμο, σε αυτή την ρότα, όλοι οι Κύπροι πρέπει να είναι υπερήφανοι για την εικόνα που πλέον η χώρα μας εκπέμπει διεθνώς. Τελικά το Κυπριακό ήταν θέμα συζήτηση στη συνάντηση του Πρόεδρου τη Δημοκρατία, διότι υπάρχει και σήμερα στον τύπο, κύριε εκπρόσωπε, έτσι, μια μεγάλη έμφαση σε αυτό το θέμα. Ασφαλώ και ήταν το Κυπριακό ένα από τα βασικά ζητήματα τη συνάντηση. Ξέρετε, μια συνάντηση που διαρκεί μία ώρα με τον Πρόεδρο των ΗΠΑ δεν θα μπορούσε να μην την απασχολήσει το ύψιστο εθνικό μα ζήτημα που είναι το Κυπριακό. Άλλωστε, Όσα έχω αναφέρει προηγουμένω ω προ την προσπάθεια αναβάθμιση του διπλωματικού μα αποτυπώματο, έχει ω στόχο, ω υπέρτατο στόχο, την αξιοποίηση αυτή τη θέση μα διεθνώ ω προ την επίλυση του Κυπριακού προβλήματο. Ο ίδιο ο πρόεδρο Βάιντεν, το γνωρίζετε πολύ καλά, η διαχρονική του θέση και η διαχρονική του στάση, αλλά και η δική του προσωπική εμπλοκή ω προ το Κυπριακό, τον έχουν καταστήσει ω βαθύ γνώστη του Κυπριακού προβλήματο. Άλλωστε. Οι ίδιες οι αναφορές του Πρόεδρου Μπάιντεν είναι σαφείς και αυτό το οποίο μπορώ να, να επαναλάβω είναι ότι ναι, αυτή τη στιγμή διαφαίνεται με τον πλέον ε, εκοφαντικό τρόπο, με τον πλέον εφαντικό τρόπο οι δυνατότητες που έχει μια επανενωμένη Κύπρος για ολόκληρη την περιοχή. Η άρση του εμπάρκου στην πώληση όπλων θα επεκταθεί χρονικά αλλά κυρίω και σε υλικά. Δηλαδή θα αρχίσουμε να λαμβάνουμε και οπλισμό. Αντιλαμβανόμαστε ότι παρέχουμε υποδομέ, υπάρχει αναβάθμιση τη ε, στρατηγική σημασία. Αλλά όμω εξακολουθούν να υπάρχουν περιορισμοί σε αυτό το ζήτημα. Η, η άρση του εμπάρκου, αναφέρομαι ότι ήταν, πρόκειται για την άρση μια αδικία που υπήρχε κατά τη χώρα μα. Αυτή τη στιγμή έχετε δίκιο, είναι σε αιτήσια βάση. Υπάρχει εκκρεμή σχετική συζήτηση, αν θέλετε, για την επέκταση αυτή τη χρονική περίοδου. Ε, οι ενδείξει είναι από ένα έτο να, 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 είναι σε τρία έτη αυτή η άρση του εμπάρκου. Αυτή όμω η συζήτηση ε, δεν εξαρτάται από την, από την, εκτελεστική εξουσία. Είναι ζήτημα που συζητείται στο, στο, Κογκρέσο. Αυτό το οποίο μα έχει αναφερθεί είναι ακριβώ η κατανόηση, αν θέλετε, η αντίληψη ε, αυτή τη παραμέτρου προ την επέκταση τη περίοδου άρση του εμπάρκου. Ω προ το εξοπλιστικό πρόγραμμα, αντιλαμβάνεστε ότι τα δύο είναι συνυφασμένα. Το κατά πόσο περίοδο υπάρχει αυτή η άρση του εμπάρκου με το τι εξοπλιστικό πρόγραμμα μπορεί να υπάρξει, είναι άμεσα συνυφασμένα. Η διαδικασία όπω υπάρχει για το άρση του εμπάρκου, αυτό το οποίο εμεί στοχεύουμε αυτή τη στιγμή, είναι να επεκταθεί η περίοδο τη ω προ τι δυνατότητε που έχει το, το κράτο μα στην αμυντική του φράξη.